Καλό μεσημέρι, παιδιά. Νομίζω έτσι αυτές οι αγωνιστικές τουλάχιστον από πλευράς βαθμολογικής συγκομίδης σας δικαιώνουν στο στρατόπεδό σας. Μας δικαιώνουν προς το παρόν. Ναι, πάντοτε. Νομίζω ότι είχαμε πει από την αρχή ότι η ομάδα χρειάζεται την υπομονή, στήριξη και πολλή δουλειά. Φαίνεται ότι με τα παιχνίδια, κάθε παιχνίδι η ομάδα βελτιώνεται, βρίσκει το ρυθμό της και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και αρχίζει και παίρνει αποτελέσματα και αυτό είναι που μας χαροποιεί. Σίγουρα είχαμε μια μεγάλη τύχη στο χθεσινό παιχνίδι της Κυριακής με τον Απόλλωνα, με μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Όμως δεν πάει παρά να είναι μόνο τρεις βαθμοί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο για την ίδια αποφασιστικότητα και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί για να έχει αξία τη συγκεκριμένη νίκη ή δύο συνεχόμενες νίκες, θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη συνέχεια. Πάντως πρέπει να πω ότι και έμπειροι παίχτες και νεαροί έδειξαν καλά στοιχεία σε κάποιους αγώνες και δεν ξέρω αυτό το πάντρεμα, αυτός ο συγκερασμός πόσο μπορεί να βοηθήσει παραπέρα την γενική σας την προσπάθεια. Νομίζω αυτός ήταν ο σχεδιασμός που είχε γίνει από την αρχή της χρονιάς με τον Μάκη Παπαϊωάννου και το προπονητικό team. Προσπαθήσαμε να ενώσουμε, αν θέλετε, να κάνουμε ένα γράμμα ποδοσφαιριστών με εμπειρία σε ψηλό επίπεδο, αλλά και νεαρούς παίχτες οι οποίοι έχουν τις φιλοδοξίες και τους στόχους να παίξουν ποδόσφαιρο. Παράδειγμα είναι οι δύο παίχτες στο κέντρο, ο Σκοπελίδης με μια τεράστια εμπειρία στις πλάτες του και ο Γιάννης Ογούσουλος με έναν νεαρός ποδοσφαιριστής πολύ εξελίξιμος, που φαίνεται ότι αρχίζουν και δένουν και μπορούν να παίξουν ο ένας με τον άλλον πάρα πολύ εύκολα. Αν μπορέσουμε και καταφέρουμε να δουλέψει όλη η ομάδα με αυτόν τον τρόπο, τότε πιστεύω ότι τόσο η ομάδα θα πάρει τα αποτελέσματα και θα έχει την πορεία που όλοι θέλουμε, αλλά πιστεύω και θα βοηθήσει και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές να πάρουν το μάξιμο της απόδοσης. Το όραμα σου το τόνισες πολλές φορές για ένα αμόχωστο κάστρο. Πραγματικά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Και τι λέει η παρουσία του κόσμου, γιατί θα ρωτήσω για τον κόσμο. Ναι, καταρχήν νομίζω και στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας με την ανόρθωση η ομάδα έδειξε πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ατυχήσαμε φυσικά στο παιχνίδι αυτό και χάσαμε το παιχνίδι. Όμως πιστεύω ότι και με την πάροδο του χρόνου, αποκτώντας και καλύτερη ομιλογική ομάδα, πιστεύω πραγματικά ότι στο χθεσινό παιχνίδι δώσαμε ενδείγματα γραφής του πώς πρέπει να παίζουμε, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Τόσο οι υποσφαιριστές νομίζω ότι το αντιλήφθηκαν αυτόν και έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Αλλά όπως πολύ σωστά ανάφερες και ο κόσμος αρχίζει να αγκαλιάζει αυτήν την προσπάθεια που γίνεται και στα εντός έδρας παιχνίδια τους βλέπω μιλώντας και με τον κόσμο να είναι πιο διεκδικητικοί πλέον. Δηλαδή όποιος και να είναι ο αντίπαλος δεν δέχονται να χάσουν. Και αυτό είναι που θέλουμε να εφαρμόσουμε στο γήπεδο, την οτροπία αυτή ότι μέσα στο γήπεδο μας πρέπει να έχουμε πάντα τους αντίπαλους στο χέρι. Πρέπει να είναι το αφεντικό. Ακριβώς. Είναι αυτό το σλόγγαν που πρέπει να περάσουμε, ότι εντός του γηπέδου μας οι νικητές πρέπει πάντα να είμαστε εμείς. Μάλιστα. Θα το περιμένουμε, θα το δούμε και στην συνέχεια και θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα, Νάκη.